Ντίνο δεν έφυγες ποτέ. Με τέσσερις λέξεις, έναν τοίχο και με βαθιά θλίψη στην καρδιά, οι φίλοι του 15χρονου που έφυγε τόσο νωρίς, χτυπημένος από οξία και αραυνοβόλο εγκεφαλομενιγκίτιδα, αποχαιρετούν τον συμμαθητή τους. Ο ίδιος έχασε τη μάχη, αλλά έδωσε ζωή σε 7 άλλους ανθρώπους μετά τη γενναία απόφαση των γονιών του να δωρήσουν τα όργανά του. Αυτό μας κρατάει ζωντανούς όντως. Ότι κάπου χτυπάει η καρδιά, κάπου είναι ο πνεύμονάς του ανασένει. Ας μην είναι μαζί μας, δεν πειράζει, νοερά φάνε. Η είδηση ότι ο 15χρονος Ντίνος δεν τα κατάφερε έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία εδώ στο Μεσολόγγι. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον αγαθό γίγαντα όπως αποκαλούσαν τον νεαρό. Ένα παιδί που ήταν πράο, καλοσυνάτο, ευγενικό, πρόθυμο να βοηθήσει τους συμμαθητές του στο σχολείο. Ο αγαθός γίγαντας, έτσι τον λέγανε στο σχολείο. Βοηθούσε τους πάντες, τους φίλους του. Η μεγάλη καρδιά του Ντίνου θα χτυπάει στο στήθος ενός 44χρονου, ο οποίος από το 2008 κρατιέται στη ζωή με μηχάνημα εξωτερικής καρδιάς σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τα όργανα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Περίμεναν αρκετό καιρό για να συμβεί κάτι τέτοιο και ήταν κάτι το πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία της ζωής τους. Να έχουν υγεία, να μην ξέρουν να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρουμε αύριο με φαύριο τι θα γίνει, μπορεί και να χρειαστούμε κι εμείς κάποια στιγμή. Με την δωρεά αυτή ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και έδωσε πνοή και ζωή σε 7 συνανθρώπους μας. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στο θέμα της δωρεάς οργάνων.